Είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε για μία ακόμη φορά ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Είναι το διπλάσιο κόστος παραγωγής από πέρυσι. Είναι οι τιμές στα προϊόντα που εκτός ελαχίστων περιπτώσεων είναι ξεφτελιστικές. Από το Γενάρη του 22 στην περιοχή μας στην Αταλάντη βρισκόμασταν σε κινητοποιήσεις για όλα αυτά και για το ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελαιώνα βγήκε εκτός, καταστράφηκε λόγω του παγετού. Εκεί συναντήσαμε ότι η κοροϊδία και ο εμπεγμός περίσεψε. Υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, ΕΛΓΑ, όλοι μας αγαπήσανε, κανένας δεν μας παντρεύτηκε. Αποζημίωση καμία. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να δηλώσουμε στον ΕΛΓΑ τα χωράφια μας. Και δεν ήταν μόνο αυτό, όταν κάναμε τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, μας ζήτησαν να ασφαλίσουμε και την παραγωγή που δεν έχουμε. Και να ασφαλίσουμε και την παραγωγή που δεν θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δηλώσεις. Σε αυτόν τον αγώνα που κάναμε, συναντηθήκαμε με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και με την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Φιότιδας. Καταλάβαμε το εξής. Ένα, ότι σωτήρες δεν υπάρχουν. Ότι η προοπτική στον αγώνα μας βρίσκεται στην οργάνωση, στο συντονισμό, έτσι ώστε ο αγώνας για την επιβίωσή μας, ο αγώνας για να συνεχίσουμε να μείνουμε και να καλλιεργούμε τα χωράφια μας, ο αγώνας για να μείνουμε στα χωριά, έτσι θα έχει αποτέλεσμα. Την επόμενη εβδομάδα προχωράμε στη δημιουργία Αγροτικού Συλλόγου Αταλάντης και συντονίζουμε τη δράση μας με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και την Ομοσπονδία. Ελπίδα στον αγώνα μας είναι ότι νέα παιδιά, νέοι αγρότες μπήκαν στη μάχη και προστίτερα με τα μπλόκα αλλά και τώρα στον Αγροτικό Σύλλογο με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι 8 στους 10 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι παιδιά κάτω των 30 ετών. Καλή αντάμωση, καλούς αγώνες.